να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τα 28 ακίνητα. Είναι 28 φιλέτα που έχει δώσει το κράτος. Ποια είναι η γνώμη δική σας? Δεν είναι το πρώτο το οποίο γίνεται με το Ταϊπέ. Θυμάστε την ιστορία με τη Λάμδα Ντιβέλτ για το μεγάλο ακίνητο των Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν το κέντρο τύπου. Το οποίο και αυτό πουλήθηκε με εξαιρετική τιμή και νοικιάστηκε. Αποτελεί μέγα σκάνδαλο κατά τη γνώμη μου. Ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Καρδαράς, που έχει αναδείξει το ζήτημα, θέτει ένα πολύ σαφές ζήτημα, ας πούμε, βάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία ότι μέσα τριπλά ενίκια θα πληρώσει, όπως λέει το δημόσιο, για τα 28 ακίνητα που πούλησε το ΤΑΙΤΕ. Μέσα σε διάστημα 20 χρόνων, και δεν φτάνει μόνο αυτό, για να τα επαναγοράσει, θα τα επαναγοράσει στην τότε αγοραία του τιμή. Αποτελεί ένα μέγα σκάνδαλο. Το θέμα αυτό θα πρέπει να ερευνηθεί όχι μόνο δικαστικά, αλλά και διοικητικά, και οι ευθύνες των διοικήσεων του ΤΑΙΤΕ, αλλά και των Υπουργών Οικονομικών, του Υπουργού Οικονομικών που ήταν αυτή την περίοδο, πρέπει να τεθούν. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση στην κυβέρνηση και στο ΤΑΙΠΕ για να υπάρξει η ανάκληση αυτή τη σκανδαλώδου συγχώρηση. Το ΤΑΙΠΕ από μόνο του ύπαρξή του είναι ένα σκάνδαλο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε, όπως ξέρετε, αποφασίσει στη θέση του να δημιουργηθεί ένα ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, το οποίο θα ενισχύσει το ασφαλιστικό σύστημα και τις κοινωνικές δομές του ελληνικού κράτους. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι προγραμματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να καταργηθεί.